Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Πολιτική Επικαιρότητα. Καλησπέρα και από μένα. Αλέξης Πόθος. Και μαζί μου Ευγενία Σουλιωτάκη, όπως κάθε μέρα. Δύο μέρες για τις εκλογές. Δύο μέρες. Επιτέλους έφτασε η τελική ευθεία. Επιτέλους, δεν ξέρω. Μπορεί σε ορισμένους να λείψει αυτός ο αγώνας. Ίσως να λείψει, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όλοι ανυπομονούν, όπως και εμείς, τα αποτελέσματα της κάλπης για να δούμε και το μέλλον της πόλης. Να πάμε λίγο στο χθεσινό. Ναι, χθες λοιπόν είχε ομιλία ο κύριος Τσίπρας στο Ηράκλειο. Κατάμεστη δικαιοσύνης, αρκετός κόσμος μαζεύτηκε. Να δούμε. Αν και ακούστηκε κάτι ότι σκηνοθετικά βέβαια ήταν τρομερή η παρουσία του κόσμου. Λένε ότι είχε πάνω, σκηνοθετικά φαίνεται ότι είχε 5.000 κόσμο. Παρ' όλα αυτά, άλλες μετρήσεις είπαν ότι είχε γύρω στους 2 με 2.500. Πάντως, Αλέξης Τσίπρας εντυπωσίασε τον κόσμο του Ηρακλείου. Ανέφερε πολλές φορές τον κριτικό λαό και πόσο πολύ έχει βοηθήσει στην χώρα μας και γενικότερα. Και αναλυτικότερα θα τα δούμε στο δελτίο ειδήσεων στις 7.30 ώρα. Με την Κρυστάλλη και να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Στέλιος Τιτίκος Περιδικογιάννης, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος με την ομάδα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Εγώ σας έβαλα ήδη. Με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό και την Δύναμη Πολιτών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας από τα βασικά. Έχετε σπουδάσει οικονομικά στην Αθήνα, έχετε ζήσει και εργαστεί στην Αμερική και πλέον εργάζεστε στην πόλη μας σε μια μεγάλη εταιρεία ως υπεύθυνος για τη διαχείριση των πελατών της σε όλη την Κρήτη. Πολύ σωστά. Πείτε μας όμως περισσότερα κάποια πράγματα για εσάς. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στο Ηράκλειο. Στα 18 μου χρόνια έφυγα και πήγα στην Αθήνα για να ξεκινήσω τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας συγκεκριμένα. Δούλεψα κάποια χρόνια στην Αθήνα, ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και μετά πήγα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, για να κάνω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κέντρο τα χρηματοοικονομικά. Ένα τομέα που ακολούθησα μετά στην εργασία μου για 2 χρόνια, πριν επιστρέψω και ξεκινήσω εργασία στην Johnson & Johnson, όπως αναφέρατε προηγουμένως. Και πώς προέκυψε η απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα πολιτικά? Ήταν κάτι το οποίο ανέκαθεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν υπήρχε η αφορμή. Όταν το αποφάσισα όμως πριν περίπου 3-4 μήνες, όταν έκανα μια συνάντηση με τον τωρινό δήμαρχο, τον Βασίλη τον Λαμπρινό, συζητήσαμε και η απόψη μας ταυτίζονταν κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, με ενέπνευσε και δεν μου πήρε πάνω από μισή ώρα να το αποφασίσω. Πάνω σε αυτό λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Λαμπρινός και οι Δύναμοι Πολιτών διεκδίκησαν πριν μια πενταετία τον δημαρχιακό θόκο και κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού και των πολιτών. Πόσα πράγματα θεωρείτε ότι κατάφερε αυτή η πενταετία ο Βασίλης Λαμπρινός και η παράταξη αυτού και πόσα πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει στη συνέχεια? Μάλιστα. Θεωρώ ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, οικονομική, με capital controls, με δυσκολίες γενικότερες στον οικονομικό κλάδο, κατάφερε να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Αναβάθμισε την εξωστρέφεια της πόλης. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα, τα οποία πέρα από το γεγονός ότι προέβαλαν ένα θετικό πρόσωπο για την πόλη μας, την ευνόησαν και οικονομικά. Θεωρώ ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε πάρα πολλούς τομείς. Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι με βάση αυτά που έχει κάνει, με δεδομένο ότι την πολιτική του για το προσφυγικό. Δεχτήκαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες εδώ και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Οι άνθρωποι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της πόλης κατευθείαν. Δημιουργήθηκε το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό ιατρείο, ενισχύθηκε το κέντρο αστέγων. Μετά, σε επίπεδο τεχνικών έργων, που είναι και το καταλαβαίνω το πιο σημαντικό ίσως για πολλούς, γιατί είναι τα έργα που φαίνονται, έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ολοκληρωθεί αρκετά έργα, όπως η πεζοδρόμηση της πόλης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και αρκετά παράπονα. Σωστά υπάρχουν. Το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω με ενθουσιασμό και με διάθεση να προσφέρω, τη δουλειά και τις απαιτήσεις που χρειάζεται η διαχείριση του Δήμου, την ξέρουν οι άνθρωποι που είναι εκεί. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα και λόγω της αλλαγής του και της θέσης του νόμου 44-12 δημοσίων έργων, όπου κόλλησαν αρκετά έργα πανελληνίως. Και αν μπορούσα να θέσω τουλάχιστον ένα δίκτυο έτσι ώστε να προασπιστώ το έργο της τωρινής Δημοτικής Αρχής, είναι ότι αν δείτε τι κατάφερε ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με μεγαλύτερους Δήμους όπως της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πάντα με συγκεκριμένους δείκτες, θα καταλάβετε ότι το πρόσημο είναι θετικό. Ο Δήμαρχος
για πρώτη φορά αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σύνδρευσης. Κατάφερε να πάρει από τον Πρωθυπουργό μια μεγάλη οικονομική βοήθεια, έτσι ώστε να επιτέλους να εξυγχρονιστεί το δίκτυο ίδρυυσης και 250 χιλιόμετρα δικτύου θα ανακαινιστούν και ήδη έχει ξεκινήσει η βελτίωσή τους. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν το συζητάμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στη δύναμη πολιτών να ολοκληρώσει το έργο της και να δείξει ότι το Ηράκλειο είναι προτεραιότητα. Και να απαντήσετε έτσι σε αυτά τα παράπονα. Ακριβώς. Ένα καλύτερο αύριο. Έτσι. Να πάμε κάπου που το αναφέρουμε συχνά στις μέρες μας, ίσως και καθημερινά, αλλά δεν πάβει να είναι πρόβλημα, να το πω εγώ. Οι νέοι. Συμμετέχουν οι νέοι στις εκλογές. Γενικότερα είναι ενημερωμένοι για την πολιτική. Πιστεύετε ότι είναι σημαντική η ενεργοποίησή τους όσον αφορά την πολιτική? Βεβαίως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα ποσοστά αποχής είναι απογοητευτικά. Mm. Το καταλαβαίνω απόλυτα βέβαια. Και εγώ και εκείνοι έχουμε κουραστεί από φρούδες υποσχέσεις, από τα ίδια και τα ίδια πολιτικά πρότυπα. Επομένως, δεν μπορείς να τους αδικήσεις. Είναι λογικό το να απέχουν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν επιλογή. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις σχέσεις που έχουμε, οικονομικές, κοινωνικές, προσωπικές, αν δεν αλλάξουμε εμείς τη συμπεριφορά μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξει κατάσταση. Έτσι. Δεν νομίζω κάποιος να πει ότι ήταν αδρανής και είδε ξαφνικά να γίνεται αυτό που περιμένει. Εγώ πάντως όχι. Επομένως, θεωρώ ότι η ενεργοποίησή τους είναι απαραίτητη. Γι' αυτό αποφάσισα να βγω και εγώ μπροστά, να κάνω ό,τι μπορώ με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι πρέπει και εκείνοι να σκεφτούν καλά τι θέλουν και να συμμετέχουν. Οι νέοι πρέπει σίγουρα να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, έχουν να φέρουν πολλά πράγματα. Η δύναμη πολιτών, είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε ένα τέλειο συνδυασμό νέων ανθρώπων αλλά και όριμων. Και πιστεύω ότι μαζί θα καταφέρουμε να φέρουμε το Ηράκλειο εκεί που το αναλογεί. Οπότε το δικό σας κίνητρο ήταν αυτό, ότι θα θέλατε να αλλάξετε και να συμμετέχετε. Βέβαια, βέβαια. Οπότε ίσως κουράστηκα να γκρινιάζω, ξέρετε. Ναι. Μας το έχουν ξαναφέρει στον Αντώνα και τι. Ναι, παραπονιόμουν και είχα κάποιες στιγμές που λέει: ωραία, παραπονιέσαι. Γιατί δεν προσπάθεις να κάνεις κάτι? Και έτσι το αποφάσισα. Σοφή κίνηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι για εσάς η ιδανική πόλη? Δηλαδή, τι θα προσπαθούσατε να υλοποιήσετε αν είχατε τη δυνατότητα να μετατρέψετε το Ηράκλειο σε μια ιδανική πόλη για όλους μας? Θεωρώ ότι προδιαγραφές υπάρχουν. Προτεραιότητά μου θα ήταν η πόλη να είναι προσβάσιμη σε όλους τους ανθρώπους και η πεζοδρόμηση της πόλης αυτό το ευνοεί, η τωρινή του κέντρου τουλάχιστον. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους λόγω των περιοδιών που κάνουμε και με το Δήμαρχο και με το Συνδυασμό, αλλά και με τις δικές μου επισκέψεις σε διάφορες γειτονιές και βλέπουμε ότι ειδικά άνθρωποι που έχουν ζήσει σε άλλες πόλεις έχουν τρομερά παράπονα. Λένε ότι είναι η χειρότερη πόλη όσον αφορά τις υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Έχουν γίνει πράγματα από τον τωρινό Δήμο, αλλά σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο πρέπει να συνεχίσει να είναι πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο, όπως είναι τώρα. Να δοθεί σίγουρα μεγάλη σημασία στο πράσινο. Όχι μόνο για την οικολογική αναβάθμιση, αλλά και επειδή για μένα, παραδείγματος χάρη, που έχω ζήσει στο εξωτερικό, το πάρκο ήταν μια αφορμή για μια κοινωνική δραστηριότητα, χαλάρωση, να βγω, να αθληθώ, να τρέξω. Ήταν κάτι που με ανανέωνε από το συνεχές τσιμέντο, πόλη, κτίρια. Σίγουρα πρέπει να το προσέξουμε και αν και έχει αυξηθεί κατά 20% στο πράσινο της πόλης, να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Ανά τετραγωνικό τα ποσοστά ακόμα είναι πάρα πολύ μικρά και πρέπει να αυξηθούν. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να έχουμε εδώ μνημεία όπως την Γνωσό, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα οποία, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι οι βασικοί λόγοι που ο κόσμος επισκέπτεται την πόλη. Πόλος έλεξης ουσιαστικά. Ακριβώς. Υπάρχουν άλλες πόλεις στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν καταφέρει να έχουν πάρα πολύ υψηλή επισκεψιμότητα και δεν έχουν ούτε κατά διάνοια αυτά τα διαμάντια που έχουμε εμείς στην πόλη. Mm. Φανταστείτε να επενδύσουμε λοιπόν γύρω από αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε και ειδικά με τις υποδομές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και με το καινούργιο αεροδρόμιο και με τον οδικό άξονα, τον εθνικό οδικό άξονα. Τέλος, σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιακή της οντότητα.
Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, έχω συνεχίσει να τα κάνω όλα με το κινητό μου και λόγω του ότι έζησα στο εξωτερικό. Αλλά και όπως βλέπετε, η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Συνεχώς. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω και νομίζω ότι αν επενδύσουμε σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς, το Ηράκλειο θα είναι σύγχρονο, θα είναι φιλικό προς τους δημότες του και εκείνοι θα το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο και θα το σέβονται όπως σέβονται μια άλλη πόλη που επισκέπτονται στο εξωτερικό. Να το ευχόμαστε. Πρόσφατα διοργανώσατε, αν δεν κάνω λάθος, μια ανοιχτή συνάντηση στο Ηράκλειο και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Με τόσους δημοτικούς συμβούλους, πόσο εύκολο πιστεύετε είναι να διαφοροποιηθείς και να επικοινωνήσεις το δικό σου όραμα στους συμπολίτες σου και ίσως να τους κάνεις, να τους πείσεις να επιλέξουν εσένα, να επιλέξουν εσάς, να ψηφίσουν εσάς? Ναι, μάλιστα. Ήταν τιμή μου που τόσος κόσμος ήρθε στη συνάντηση και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήρθαν φίλοι από το παρελθόν αλλά και μελλοντικοί φίλοι από ό,τι φάνηκε. Όσον αφορά το ερώτημά σας, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, υποψήφοι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε άλλα εργαλεία σχέση με το παρελθόν. Έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο καθένας μπορεί να δείχνει καθημερινά ποιο είναι το όραμά του, τι θέλει να κάνει. Παρ' όλα αυτά, σαν άνθρωπος, επενδύω στην προσωπική επαφή. Όπως και να έχει, δεν θέλω να χάσω αυτό το ανθρώπινο κομμάτι της συζήτησης κατηδίαν και της ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών. Γιατί ξέρετε, ο γραπτός λόγος πολλές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί, να παρεμηνευτεί. Όταν δεις τον άλλο στα μάτια και κάνεις μια συζήτηση, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Εγώ σε αυτό προσπαθώ να κάνω όσο χρόνο είχα, να γνωρίσω όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσα και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής, ανεξάρτητα αποτελέσματος, και τώρα να τελειώνει η διαδικασία, είμαι κερδισμένος. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και ούτως ή άλλως θα συμμετέχω. Το δηλώνω. Πολύ σημαντικό αυτό με την ανθρώπινη επαφή, καθώς έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογίας ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν τόσο face to face, πρόσωπο με το πρόσωπο, αλλά επικοινωνούν μέσω μια συσκευή, ενό κινητού, ενό tablet, ενό laptop. Και θεωρώ ότι ίσω πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε λίγο και στα παλιά, διότι με την έννοια όμω ότι να επικοινωνούμε μεταξύ μα από κοντά και όχι από το τηλέφωνο. Όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Γιατί βλέπουμε και στι καφετέρειε, βλέπουμε στα θέατρα, βλέπουμε παντού έναν κόσμο συνέχεια να είναι με ένα κινητό και ένα πληκτρολογεί. Που σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο, έτσι. Ολόκληρε επαναστάσει έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει πράγματα ανά την υφήλιο που δεν θα γίνονταν χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Ένα μέτρο, ακριβώς. Και μιας και μιλήσαμε για το τι διαφοροποιεί εσάς από κάποιον άλλο συνυποψηφιό σας, να μιλήσουμε και για την παράταξη. Τι διαφοροποιεί την παράταξή σας και τον κύριο Λαμπρινό από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους και τις υπόλοιπες παρατάξεις? Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί, γιατί ναι, μεν υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν επιλογές. Ο κόσμος έχει 9 διαφορετικούς ανθρώπους και τους υποψηφίους φυσικά δημοτικούς συμβούλους να επιλέξει. Και θεωρώ όλοι μαζί, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον της πόλης και όχι το προσωπικό μας συμφέρον. Αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνω. Γιατί τη δύναμη πολιτών, κυρίως λόγω του ηγέτη της, ο οποίος κατά την προσωπική μου άποψη έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας σύγχρονος ηγέτης, δημοκρατικός πολύ, καθόλου δημαρχοκεντρικός, αληθινός, έχει δουλέψει στη ζωή του, έχει κάνει πράγματα, έχει ιστορία και το πιο σημαντικό απ' όλα ακούει. Mm. Προβληματίζεται, ενώ είναι μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία, δεν έχει τύχει ούτε μία συζήτηση που έχουμε κάνει να νιώθω ότι υποβαθμίζει και δεν σέβεται αυτό που λέω. Απέναντίας προσπαθεί να εμβαθύνει περισσότερο. Εκτός βέβαια από τον ηγέτη, μπορώ να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος με το σύνολο της ομάδας. Οι απόψεις μας ταυτίζονται κατά μεγάλο βαθμό. Είναι σαν να μας έχουν πάρει, αστειεύομαι, όλους από το ίδιο εργοστάσιο. Είναι καταπληκτικό. Είμαστε μια πραγματική ομάδα. Περνάμε όμορφα και πιστεύω ότι αυτό βγαίνει στον κόσμο και θεωρώ ότι θα τους πείσουμε ώστε να ηγηθούμε του Δήμου την επόμενη τετραετία. Μακάρι, σας ευχόμαστε. Σε περίπτωση εκλογής σας, λοιπόν, αναφέραμε τα προβλήματα, αναφέραμε ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε αυτό. Σε περίπτωση δικής σας εκλογής, ποια θα ήταν η προτεραιότητά σας κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας? Εξαρτάται από το ποια θα είναι αυτά τα καθήκοντα. Εγώ είμαι διαθέσιμος σε περίπτωση φυσικά που προχωρήσει κάτι τέτοιο, σε οποιαδήποτε αρμοδιότητα μου αναθέσει ο Δήμαρχος. Η προτεραιότητά μου πάντως θα είναι σίγουρα και σαν νέος άνθρωπος η ψηφιοποίηση των πολιτικών διακυβέρνησης της πόλης, γιατί πιστεύω ότι
ακριβώς επειδή είναι αφιερώνει τόσο χρόνο στο κινητό. Δεν το ενθαρρύνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει και έστω και αυτοί που το κάνουν με μέτρο, όπως είπαμε, αφιερώνουν χρόνο. Για να, πρέπει να δημιουργήσουμε την ανάγκη και την επιθυμία στον κόσμο να συμμετέχει. Mm. Και για να. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αναγκαστικά να επενδύσουμε σε μια νέα εποχή. Μια εποχή που ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται, δεν θα έχει να σκέφτεται αρνητικές εμπειρίες. Θα σκέφτεται θετικές εμπειρίες. Θα χαίρεται να συμμετέχει, θα επιδιώκει να συμμετέχει. Δεν θα υποχρεώνεται. Αυτό δεν ήταν πολύ σημαντικό. Και μέσω των εφαρμογών μπορεί και επίσης κάποιος πολίτης δημότης να στείλει τα δικά του προβλήματα. Έχουν γίνει βέβαια πράγματα με την εφαρμογή Δημότης Ηρακλείου και με το City School App. Citizen School App. Έχουν γίνει κάποια πράγματα και ο Δήμαρχος τα βλέπει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και πριν τελειώσουμε, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος, να μας εξηγήσετε λίγο το. Κύριος Στέλιος Τιτίκος Μυρδικογιάννης. Δηλαδή θα το δούμε αυτό και στο ψηφοδέλτιο. Ναι, έτσι ακριβώς, να το ξέρετε. Το Τιτίκος είναι ένα χαϊδευτικό του παππού μου. Στέλιος Μυρδικογιάννης και εκείνος Τιτίκος. Δεν τον γνώρισα, δυστυχώς. Δεν είχα την τύχη. Αλλά είναι ένας κοινός δεσμός. Το σέβομαι, το στηρίζω. Και παρότι καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να ακουστεί αστείο αρχικά γιατί είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτόγνωρο, το στηρίζω απόλυτα. Και είμαι Στέλιος Τιτίκος Μυρδικογιάννης. Τελείωσε. Είμαι της οικογένειας. Cool. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εκτιμώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ό,τι καλύτερο και σε εσάς. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά.